240 δισεκατομμύρια η πίτα πλασματικά, 150 πραγματικά, αλλά δισεκατομμύρια είναι αυτά, δεν είναι παίξε γέλασε και έτσι είναι πολύ ενδιαφερόμενοι. Έχω ένα θεμελιώδες... Γιάννα, συγγνώμη. Ναι. Γιατί τώρα με το εκτελεστικό του Πασόκ, τώρα που πιστεύεις που τους είπανε μπου, άμα ξαναβγείτε έξω δεν πρόκειται κτλ. Οι τέσσερις θα το κόψουν οι βιολίες. Αποκλείεται καθόλου. Όχι τέσσερις, 24 και 14. Κάθε κόμμα έχει τους δικούς του τέσσερις. Δεν χαίρεσαι τώρα που βγαίνουν διάφοροι σε κάθε κόμμα και διαφωνούν. Όχι. Γιατί. Καθόλου. Μπετόν θες να είναι. Όχι καθόλου, ούτε αυτό. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη πολιτική αρετή υπήρξε ανέκαθεν το timing, δηλαδή η χρονική επιλογή. Έχει αρχίσει ο κόσμος και δυσπιστεί οποιονδήποτε δηλωσία ή δηλωσάκια, και το δηλωσία στο εννοώ με την έννοια των δηλώσεων και των συνεντεύξεων, έχει γίνει πια γραφικό. Δηλαδή κάθε Σαββατοκυριακό ανοίγεις μια κυριακάτικη εφημερίδα και ξέρεις ότι κάποιος έγραφε ερωτηριοτυπία πολύ σωστά προχθές στις συνεντεύξεις του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή κάποιος βγαίνει και μετά, άμα παρακολουθήσει η δισογραφία του Σαββατοκύριακου, λέει απαντάει ο Τάδε στις δηλώσεις που έκανε ο Τάδε στο Τάδε μέσο. Υπάρχει λύση εδώ. Η λύση θα ήταν νομοθετικό διάλεγμα. Να μην λένε δηλώσεις του Σαββατοκύριακου. Για να μας αφήσουν και πάμε για μπάνιο. Αν είναι ένα νομοθετικό διάταγμα, θα μπορούσαν να λύσουν αμέσως. Όχι, μωρέ. Εγώ λέω, αυτό είναι σπόντα για την επίκληση νομοθετικού διατάγματος για τη διαφήμιση. Ναι, θέλω να πω άλλο. Θέλω να πω άλλο. Δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπουμε σήμερα τη νύχτα ότι τέσσερις πολιτικοί, πολύ προβεβλημένοι, βάλλονται από το κόμμα τους γιατί λένε τις δικές τους απόψεις πάνω στη γραμμή. Αλλά αυτό το πράγμα πια δεν είναι πιστικό και δεν είναι εκφοβιστικό. Πριν μερικά χρόνια, όταν έλεγε ο Ανδρέας ΜΑΠ, τέρμα, καθάρισε αυτός, είχε καθαρίσει. Ναι, θες να εκβιάσεις άποψη, εγώ θα σου πω μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή. Να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Τον καιρό που κινδυνεύανε, δεν κάναν δηλώσεις. Τώρα που δεν κινδυνεύουν, τις κάνουν. Μα αυτό σημαίνει ότι είναι ευχάριστα τα πράγματα. Καλά τα πράγματα. Θα λένε πολλοί άνθρωποι πολλές απόψεις. Σημαίνει ότι όταν τα πράγματα είναι εύκολα, προβαίνουμε σε δηλώσεις. Όταν κινδυνεύουμε, δεν προβαίνουμε σε δηλώσεις. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είναι επιστροφές. Τι είναι τιμολόγια, ούτε γιατί τον αφορά όλη αυτή η ιστορία. Τιμολόγια ξέρουν όλοι. Κυρία Σκυλακάκη και κύριε Ζανιά. Τα τιμολόγια τα ξέρουν όλοι. Έχει σηκωθεί όλη η Ελλάδα για τη φορολόγηση των τιμολογίων. Αλλά αυτή η επιστροφή τι είναι. Ένα ποσοστό εκπτώσεως που δίνουν στο τέλος του χρόνου τα διαφημιστικά μέσα για τα media shop ή τα μέσα είναι εφημερίδες, τα περιοδικά και τηλεοράσεις. Τα μέσα τα μαζικά, όχι τα διαφημιστικά. Όχι. Τα μέσα. Εμείς. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, εφημερίδες, περιοδικά, τα μίντια. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Είναι σαν τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πάω και ασφαλίζομαι και άμα δεν έχω κάνει ατύχημα για 5 χρόνια, μου γυρίζουν για κάτι από τα ασφάλιστρα πίσω. Όχι, είναι ανάλογα με τον τζίρο. Ανάλογα με τον τζίρο. Λοιπόν, κοντολογείς. Ο καυγάς γίνεται για το ποσοστό των επιστροφών. Θα ήθελα να μην επιστρέφουν τα χρήματα τα μίντια και πάντως όχι τόσα όσα επιστρέφουν. Λέμε μία εδώ θα ήθελα να σας απαντήσω. Να μου απαντήσετε. Αυτή την ανακοίνωση, από ό,τι έχετε δει, την υπογράφουν ο Δόλ, του υπογράφει ο Αντένα, το Μέγκα. Είναι γνωστό ότι πίσω από αυτά τα μέσα έτσι, βρίσκεται ο αξιότιμος κύριος Λαμπράκης, ο κύριος Κυριακού και πολλοί άλλοι αξιότιμοι. Ο κύριος Μπόμπολας, ο κύριος Στεγόπουλος, ο κύριος Αλαφούζος. Κατάφεραν εδώ να συνεννοηθούν στο να κάνουν μια ενιαία έτσι, ανακοίνωση. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορούν να καταφέρουν να συνεννοηθούν στο να δίνουν λιγότερα χρήματα. Ποιος τους πιέζει να δίνουν τα χρήματα που δίνουν. Εμείς δεν τους πιέζουμε. Ναι, γιατί όταν βρίσκεται τον καθένα χωριστά μόνο του. Μα δεν είναι ο καθένα χωριστά. Έτσι γίνεται. Μα δεν είναι πια ο καθένα χωριστά. Όταν έρχεσαι. Πέτρο, κάτσε τώρα. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Το κατάλαβα. Δεν είναι όμως ο καθένα χωριστά. Πέτρο, επίτρεψε μου. Ναι. Επίτρεψε μου. Γι' αυτόν τον λόγο θέλουν μια συνολική ρύθμιση ώστε μετά. Γιατί εγώ τι πιστεύω, θέλω να πω τα πράγματα ω έχουν. Ναι, αλλά Πέτρο, θες να μιλάς μόνος σου. Δεν μιλάω μόνος μου. Μου επιτρέπεις να πω κάτι. Μπορώ να συνοηθώ. Όχι, μου επιτρέπεις να πω κάτι. Θες να μιλάς μόνος σου, δεν με ακούσει δηλαδή όταν σου απευθύνω το λόγο. Δεν μιλάω. Όχι, όχι, μόνο για ένα πράγμα. Αντένα και Μέγκα από κάτω δεν κάνουν και τους από πάνω. Στην επιγραφή. Όχι όλους. Όχι στο σύνολο. Όχι όλους. Στην πλειονότητα. Η απογευματινή δεν συμμετέχει. Ναι. Έτσι. Το εξπρέσι ημερήσια κέρδος αυτεμπορική δεν συμμετέχει. Ναι. Και οι υπόλοιποι είναι όλοι μαζί στο Μέγκα και στον Αντένα. Άλλοι, ο Αντένα είναι, ξέρω εγώ, το καπέλο τύπη για απογευματινή, δεν το γνωρίζω. Mm. Και ελευθεροτυπία, Έθνος, Λαμπράκης και Μέγκα συμπίπτουν. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι άλλο. Ότι αυτοί αυτό που θέλουν να αποφύγουν, βάζοντας και άλλους μέσα, είναι ότι μετά την υπογραφή αυτή, αν δεν υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, κάποιο από όλου μπορεί να αποσκυρτήσει και να δώσει λεφτά πίσω. Και να δώσει λεφτά πίσω. Δηλαδή, εγώ ειδικά βλέπω έναν, δεν το λέω ποιον, τον οποίο τον στριμώξανε και τον βάλανε στη μέση, αλλά και αυτός ζωρίστηκε. Και θέλω να ξεφύγω από τη συζήτησή μας. Θέλω να ξεφύγω από τη συζήτησή μας. Όχι, δεν ξεφύγει. Ξεφύγω από τη συζήτησή μας, όχι. Θα καταλάβει το κόσμο. Στρέχει την επιστροφή για τον κόσμο. Εγώ για τον κόσμο, αυτό που θέλω να πω, γιατί ίσως κάποια στιγμή πρέπει να τον αφορά κιόλα. Και τον αφορά. Ποιο είναι το σημείο που τον αφορά τον κόσμο, πέρα από εμάς, τους εκδότες, τους διαφημιστές, τους διαφημιζόμενους και οτιδήποτε άλλο. Είναι τι. Αν χάσει κάτι από όλα, αν χάσει, θα χάσει κάποια μέσα. Δηλαδή κάποια μέσα από τη διαφήμιση
αν δεν πάρουν διαφήμιση, θα κλείσουν. Το Μέγα. Είτε αυτά, όχι. Είτε αυτά είναι κανάλια. Το Μέγα και ο Αντένα θα κλείσουν. Όχι, όχι, όχι. Θα τρελαθώ δηλαδή. Στην Ελλάδα έχουμε εκατοντάδες μέσα. Έχουμε τα ηλεκτρονικά που. Δεν είναι τα εκατοντάδες να διαμαρτύρονται. Μέγα και Αντένα βλέπω. Παράδειγμα βλέπω να ζορίζεται ο Sky. Αν ο Sky στα χάη του, στα καλά του, είχε πάρει μια διαφήμιση τέτοια που ήταν για αυτά τα ποσοστά, ίσως ο Sky εκείνη τη στιγμή να μην είχε την ανάγκη τη συρρήκνωση. Μια κάποια συρρήκνωση τέλος πάντων. Κύριε Κωστόπουλε, σας παρακαλώ, μια στιγμή. Θέλω να πω κάτι. Εάν αυτή τη στιγμή συνεχίσουν οι διαφημίσεις.